Μαρία Κρεατάκη, κυρία Λίτσα Κρεατάκη Ναβάλου. Ναι, ναι. Σε μια φωτεινή γωνιά της πόλης, έξω από τον Ρώσικο στρατόνα, πάνω στο δυτικό ανάχωμα, η μυρωδιά του σπιτικού φαγητού και η ανοιχτή αγκαλιά μιας ομάδας εθελοντών οδηγούν τα βήματα ανθρώπων που αποζητούν εκτός από ένα πιάτο φαγητό και μια παρέα. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό που κάνουμε. Τρώμε μαζί, ζούμε μαζί. Και σαλατούλα με κρεατάκι. Η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος που άρχισε το 2011 στην Αθήνα από τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, ήταν για την Μαρία Μυτιλινάκη, εργαζόμενη στο αιματολογικό τμήμα του νοσοκομείου, το παράδειγμα για να δημιουργηθεί και στα Χανιά μια ανοιχτή κουζίνα προσφοράς, χωρίς διακρίσεις και χωρίς πιστοποιητικά της ανέχειας και της αδυναμίας κάποιων συνανθρώπων μας. Εκεί παρακολουθούσα, τον είδα, μου άρεσε σαν ιδέα. Μίλησα μαζί του, μου είπε εννοείται, γιατί έχουν στηθεί πολλές κοινωνικές κουζίνες και Σιτία και Πάτρα, Θεσσαλονίκη και σε πολλές πλατείες στην Αθήνα. Οπότε πήγα, μου είπε ευχαρίστω, άνοιξε την αγκαλιά του και είπε κάντο. 8 Μαΐου ξεκινήσαμε λοιπόν και κάναμε την πρώτη μας δράση. Από τότε και κάθε Κυριακή στείνονται τετζερέδες έξω από τον Ρώσικο στρατόνα που ο Δήμος παραχώρησε στην κοινωνική κουζίνα. Στρώνονται τραπέζια και γίνονται όλη μια οικογένεια. Είναι περισσότερο αυτό που νιώθει η καρδιά μας κάθε Κυριακή. Είμαστε με τους ανθρώπους μας. Δεν νιώθουμε βάρος γι' αυτό. Ερχόμαστε και λαστοί. Πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολλοί εθελοντές. 30 άτομα έρχονται. Έχουμε σύνολο κάθε Κυριακή 15-20 άτομα. Γίνεται όλο αυτό που βλέπετε τώρα. Βλέπω την αγάπη. Βλέπω την αγάπη και το ότι τους αναγνωρίζουμε σαν δικούς μας ανθρώπους είναι πολύ βασικό για αυτούς. Και ας είναι και άλλες εθνικότητες και ας είναι και άνθρωποι που έχουν προβλήματα, που γενικά τώρα εδώ που τα λέμε δεν αντιμετωπίζονται και από όλους. Η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος στα Χανιά, λειτουργεί σαν αυτοδιαχειριζόμενη δράση και έρχεται να συμπληρώσει το έργο των συσιτίων που τις Κυριακές μένουν κλειστά. Τη διαφορά πως δεν περιορίζεται σε γεύματα σε πακέτο. Εμείς εδώ έχουμε τώρα σαν αρχή μας πρώτα απ' όλα την ανιδιοτέλεια. Πρώτα απ' όλα. Και την αγάπη μεταξύ μας. Πολύ βασικό. Πολλές φορές λειτουργούμε χήμα. Αλλά έτσι μας βγαίνει, έτσι το κάνουμε. Αυτό είναι. Είναι δωρεάν φαγητό για όλο τον κόσμο, με σεβασμό στη ζωή, χωρίς διακρίσεις. Όλο τον κόσμο. Τα τρόφιμα για την κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος, συγκεντρώνονται από την τοποθέτηση κουτιών σε σούπερ μάρκετ, από καλλιτεχνικές δράσεις που οργανώνουν οι εθελοντές και από την αλληλεγγύη ευαισθητοποιημένων πολιτών.